Γεια σας! Γεια σας! Πηγαίνουμε μία βόλτα στην Αθήνα. Είμαστε στο δρόμο για το μετρό. Αυτή είναι η αδερφή μου. Καλησπέρα! Και σήμερα θα πάμε για πρωινό σε ένα μαγαζί που έχει βρει, λέγεται... Λέγεται Χοριλάμα και είναι στο Σύνταγμα, είναι καινούριο vegan μαγαζί με vegan breakfast brunch. Οπότε πάμε να το τσεκάρουμε και μετά θα πάμε και σε ένα σούπερ μάρκετ δίπλα vegan να ψωνίσουμε και κάποια πράγματα για μεσημεριανό, να μαγειρέψουμε κάτι. Τέλεια. Πάμε. Ήμασταν τυχερές και το μετρό έφτασε μέσα σε 2 λεπτά. Ο σταθμός του Συντάγματος είναι από τους πιο κεντρικούς και πολυσύχναστους σταθμούς του μετρό. Μέσα στο σταθμό υπάρχει μία έκθεση με αρχαιολογικά ευρήματα, αγγεία, λιχνάρια και δοχεία. Μοιάζει πιο πολύ με μουσείο παρά με σταθμό μετρό. Λοιπόν, φτάσαμε στο Σύνταγμα και η Ιωάννα ψάχνει τώρα να βρει... Ναι, δίπλα είναι από κάτω, προς τα κάτω πάμε. Οπότε κατεβαίνουμε κάτω και... Λογικά θα το βρούμε. Είναι πάρα πολύ κοντά στο Σύνταγμα. Ναι. Είναι δίπλα. Ναι. Είναι από κάτω δρόμος, νομίζω. Δεν είχα αρκετή μπαταρία, έτσι έψαξε η αδερφή μου στους χάρτες για την ακριβή τοποθεσία. Κατεβήκαμε ευθεία την Ερμού και στρίψαμε αριστερά. Αν και καθημερινή, υπήρχε παντού κόσμος. Δεν περπατήσαμε ούτε 5 λεπτά και φτάσαμε στο μαγαζί. Η αισθητική του χώρου ήταν μοντέρνα και σίγουρα δεν έμοιαζε με έναν κλασικό ελληνικό φούρνο. Κανένα γλυκό δεν ήταν φτιαγμένο με γάλα ή αυγά. Τα υλικά ήταν 100% φυτικά. Όλα φαίνονταν νοστιμότατα και δεν ξέραμε τι να πρωτοδιαλέξουμε. Το κράφιν του μήνα είναι με τριαντάφυλλο και raspberry. Τέλεια. Μετά έχουμε το κράφιν που είναι με πραλίνα σοκολάτα. Wow. Και αυτά εδώ. Ναι, είναι με κρέμα πατισέρι κρουασάν, με καραμέλα, φιστίκι ή σοκολάτα. Τέλεια. Ευχαριστώ. Τελικά παραγγείλαμε 2 λάτε με γάλα βρώμης, εγώ ένα κρουασάν με κρέμα αμυγδάλου και η αδερφή μου ένα κέικ καρότου. Τελευταία στιγμή προσθέσαμε ένα ακόμη κρουασάν με κρέμα φιστικιού που αποδείχτηκε η καλύτερη επιλογή. Πλήρωσαμε μετρητά και πήγαμε σε ένα μαγαζί με βιολογικά που βρισκόταν ακριβώς απέναντι. Μόλις μπήκαμε μέσα, μου θύμισε τα Holland & Barrett στο Λονδίνο, γιατί εκτός από τρόφιμα, ποτά, μυρωδικά και φρέσκα λαχανικά, είχε επίσης φυτικά καλλιντικά και βιταμίνες. Στο δεύτερο μαγαζί, η αδερφή μου είναι συχνός πελάτης. Αυτό είναι τρομερό, Γιουλί. Θα πάρουμε μια τέτοια. Πάρε. Ήξερε ακριβώς τι χρειαζόμασταν, έτσι πήγε κατευθείαν προς τα ψυγεία. Πήρε κάμποσα τόφου, γιατί αύριο σκεφτόμασταν να φτιάξουμε πίτες με vegan γύρο. Και τα βάλαμε όλα μέσα στο πάνινο τσαντάκι μου. Εγώ προσωπικά έχω χορτάσει από το φαγητό. Και εγώ έχω σκάσει. Δεν νομίζω να φάμε μεσημεριανό. Mm-hmm. Οπότε ψωνίσαμε από το μαγαζί με τα βιολογικά και τώρα επιστρέφουμε στο σπίτι. Μόλις μπήκαμε στο σπίτι, έβαλα όλα τα πράγματα στη θέση τους και ξάπλωσα καμιά ωρίτσα για μεσημέρι.
Γυρίσαμε στο σπίτι πριν από περίπου 2 ώρες, αλλά δεν πεινούσαμε γιατί το φαγητό σε αυτό τον φούρνο ήταν πολύ νόστιμο και πολύ χορταστικό. Εγώ ξάπλωσα για καμιά ωρίτσα, ενώ η αδερφή μου έκατσε στον υπολογιστή και έκανε κάποιες αιτήσεις, γιατί σκέφτεται με την καινούρια σχολική χρονιά να πάει ένα Εράσμους. Τώρα η ώρα είναι 6:30 και θα αρχίσουμε να ετοιμάζουμε το βραδινό μας. Οι περισσότεροι Έλληνες τρώνε πιο αργά βραδινό, δηλαδή τρώνε γύρω στις 9, 10, ίσως και αργότερα, αλλά προσωπικά δεν ξέρω, μάλλον εξαιτίας της Αγγλίας, προτιμώ να τρώω βραδινό πιο νωρίς. Για απόψε σκεφτήκαμε να φτιάξουμε ένα κριθαρότο με σπαράγια, αρακά και μπρόκολο, δηλαδή πράσινα λαχανικά. Αλλά πρώτα θα καθαρίσω την κουζίνα και τον πάγκο για να έχουμε χώρο για τα υλικά και για τα σχέδια. Άναψα το φως του απορροφητήρα για να βλέπω καλύτερα και ξεκίνησα να κόβω τα σπαράγια. Μου αρέσει να μαγειρεύω σε αυτή την κουζίνα γιατί όλα είναι τόσο vintage και τόσο cute. Έβαλα λίγο νερό για να βράσω το κάτω μέρος από τα σπαράγια. Επίσης, αυτό το νερό θα το χρησιμοποιήσω αργότερα μέσα στο κριθαρότο. Βρήκα ένα ροζ τηγάνι, όπου εκεί θα βάλω όλα τα λαχανικά, αφού πρώτα τα ψιλοκόψω. Στην αρχή έλεγα να βάλω και μπρόκολο, αλλά μετά βαρέθηκα και έβαλα μόνο σπαράγγια, κρεμμύδι και αρακά. Τα τσιγάρισα 2 λεπτάκια και πρόσθεσα το κριθαράκι. Κριθαρότο από τα αγαπημένα μου φαγητά και μανιτάρια θα τέριαζαν πολύ, αλλά δυστυχώς δεν είχα. Για περισσότερη γεύση, χτυπάω στο blender το κάτω μέρος από τα σπαράγγια που βράζαμε πριν για να το ρίξω στο κριθαρότο. Θέλει λίγο αλάτι και λίγο περισσότερο βράσιμο. Βασικά αυτή είναι η τελευταία πινελιά πριν κλείσω το φαγητό. Αυτό. Βγήκε πάρα πολύ νόστιμο το κριθαρότο. Απλά τέλειο. Πολύ εύκολο και πολύ γρήγορο και δεν κάνεις ποτέ λάθος με το κριθαρότο. Αυτά λοιπόν για σήμερα. Σας ευχαριστώ που παρακολουθήσατε αυτό το vlog και τα λέμε την επόμενη φορά στο επόμενο βίντεο. Φιλάκια!